από τη στιγμή που το ψήφισε Βουλή των Ελλήνων το να απαιτούν οι δανειστές να αλλάξει και να το αποδέχεται η κυβέρνηση, είναι εξευτελιστικό και για την κυβέρνηση, αλλά είναι εξευτελιστικό πρώτα και κύρια για την ίδια τη χώρα, την οποία την ταπεινώνει και της οποίας ουσιαστικά της αφαιρεί την εθνική και τη λαϊκή κυριαρχία. Είναι απαράδεκτα, απίστευτα αυτά τα πράγματα και απορώ, δεν λέω για τον κύριο Βουλουδάκη, απορώ πως πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στα κεραμίδια είχαν ανέβει για να ψηφίσουν και να δικαιολογήσουν την τροπολογία τότε, πριν 15 μέρες, πάλι στα κεραμίδια βγαίνουν για να αιτιολογήσουν την ανάγκη αλλαγής με βάση την απέτηση της Τρόικας. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πολιτικά. Προσβάλλουν την πολιτική μας αξιοπρέπεια. Και, πριν για και την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων. Και το Σύνταγμα της χώρας. Πριν... Δεν είπα για εσάς. Το διευκρίνησα γιατί είπα ότι υπάρχει. Κύριε Βουλουδάκη, είπα ότι υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν. Γι' αυτό είπα δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αφήστε τους μελλοντικούς συνεταίρους να τσακώνονται από τώρα. Τι θα κάνει η κυβέρνηση μαζί, λέτε. Καλά, το βλέπω. Καλά, το πιστεύω. Αφού εδώ θα κάνετε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα, έχει μετατοπιστεί το τραπέζι. Μετά από τις δηλώσεις Γιουλέκα, Αβραμόπουλου που τα άφησε ανοιχτό και όλα αυτά, δεν βλέπετε ότι το παιχνίδι παίζεται. Τέρεν, σου αρέσει σας να λες φινοπρινά ανέκδοτα. Όχι, απλά. Συγγνώμη, έλα σαν πηγαίνει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί με τον Αυτό τελειώστε το. Αυτό θέλει να αποφύγει. Αυτό γέλα σαν πηγαίνει. Το ότι ο Τέρεν το έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Απλά υπενθυμίζω την δήλωση Αβραμόπουλου που τάξε το θεθό.